Ρε μαλάκα, ξανακόψε τα καμένα μαλλιά σου, είσαι σαν τη γιαγιά μου μετά από κρίση πανικού στο Λούνα Πάρκ. Το αντιπάς τη γιαγιά στο Λούνα Πάρκ, ενώ ξέρεις ότι έχει ιστορικό με κρίση πανικού. Είσαι μεγάλος μαγκάς. Με τις μαλακίες θα με διώξουν την πολυκατοικία. Επίσης έμαθα ότι δεν πρέπει να πίνω τίποτα όταν βλέπω πόνζι. Σου γαμιέται. Σ' αγαπάω. Δεν ξέρω, I just want you to be yourself. Too much mixed feelings. Τι είναι, ο Τακάντο 1 το γράφει. Δεν έχει φωτογραφία, να είναι μουνάκι. I don't know. Να είναι μουνάκις. Ένας έρωτας γεννιέται, Τακάντο. Θα σε απελπίσω, θα σου φάω τα φράγκα και θα σε παρατήσω το τέλος. Θα μείνω έγκυος και. θα μείνω έγκυος και θα πληρώνω διατροφές μετά. Άντε να τα χάσω όλα αυτά τα κιλά. Πόνζε επιστολή στον Παλούρδο. Σαν μαλάκα σήμερα, γενικά. Εκεί στο γραφείο έχω βγει ψηλό καλό μου γενναι. Τι κάνεις εκεί πέρα με τα φώτα σου και τα μοντάζ, πώς τα κάνεις. Και τα δένεις, όλα αυτά τα δένεις μαζί. Ξωτικό των δασών. Αραβωνιάστηκες άντρα της ζωής μου. Άντε πάλι την αρχή να βρίσκω αυτοκράτορα. Άντε πάλι, πάνε στη σέντρα. Πάνε στη σέντρα. Με πανούσεις. Δεν θα πιστέψεις. Λοιπόν, άκου. Αν είσαι όπως η φωτογραφία, τότε εγώ είμαι σαν το κοντοπίδι. Ξωτικό των δασών. Με πανούσεις. Χαχαχαχαχα. Δηλαδή εσύ είσαι σαν το κοντοπίδι μόνο εάν είμαι σαν τη φωτογραφία. Αυτό είναι το ωραίο, παιδιά. Αφήνουν το βίντεο και φτιάχνουν σχέσεις μεταξύ τους. Αυτά θέλω, αυτά βλέπω, αυτά αγαπά. Γι' αυτό το κάνω εγώ. Για να γαμίσω με πανούσεις στο ξωτικό των δασών και να χαίρομαι το σπίτι μου. Γυναιός πλέον στο κατόφλι να βρίζω τα παιδάκια που έρχονται και μου χαλάνε τον καζό. Με πανούσεις, ξωτικό των δασών, χαίρομαι που σε έκανα να γελάς. Αν είσαι όπως τη φώτο πάντα. κρατάω μια πισινή ότι σου αρέσουν οι κάπως πιο αδύνατοι. Και ότι έκανες χιούμορ όταν έλεγες άντρα τη ζωή σου τον παντοκράτορα κοντόπα. Θα το προσπεράσω, Γιάννη, μην πεις ασκοτά. Το προσπερνάω με πανούση. Αν πάλι σου αρέσει το πρόστιχο το ξύγκι, βάζω και 20 κιλά για απάντηση. Ξωτικό των δασών συνεχίζει. Με πανούση θα διαφρώ πλήρως για τα κιλά. Για άλλους λόγους είναι άντρα τη ζωή μου ο κοντοπίδης. Εγώ είμαι στη φώτο, λύσαξε. Βρήκα μέρη, θα το μετζέλετε και τα κιλά μου. Εδώ μιλάμε για έρωτα. Είδες που ακόμα και τα κιλά μου, Γιάννη, φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά. Πώς το κάνετε αυτό, Γιάννη? Αυτό, Γιάννη, γίνεται μόνο σε ασανσέρ. Μόνο σε ασανσέρ τα κιλά μου φέρνουν τον κόσμο κοντά. Με πανούς συνεχίζει. Ξωτικό των δασών. Για τέτοιο προσωπάκι αξίζει να ανταγωνιστώ τον ανίκητο διαγαλαξιακό θεό του έρωτα κοντόπα. Και ας πέσουν οι μαύρες τρύπες του σύμπαντος να με καταπιούν. Αν μου δώσει μια ευκαιρία, θα βάλω τα δυνατά μου να γίνω εγώ άντρα στη ζωή σου. Μα πιο πολύ θέλω να με γαμίσουν οι άντρες παρά οι γυναίκες. Εκεί καταλήξαμε. Ξωτικό των δασών. Με πανούς χάχαχα το τερμάτισες. Μου έφτιαξες τη μέρα, ρε μούτρο. Τι μούτρο, μωρίλα, αφού δεν το βλέπεις ποιος είναι. Με πανούς ξωτικό των δασών. Με το τελευταίο σχολείο σου μου έφτιαξες τη δική μου μέρα, της λέει. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή ενός μεγαλειώδου γεγονότος. Καλά να είμαστε, να αλληλοφτιαχνόμεθα. Λέει. Τσάτρουλέτ με κάνατε ρε πούστιδες. Με πανούς συνεχίζει. Γιώργο πει. Παιδιά, τα έχω τσεκάρει αυτά. Η κοπέλα είναι μια κούκλα κομπλεξάριστη με χιούμορ που έχασε τον αυτοκάντρα της. Δεν το βάλε κάτω όμως, μίλησε γι' αυτό, το μοιράστηκε. Και ναι, η τύχη φαίνεται να της χαμογελάει και πάλι. Ίδιος κοντοπίδι σου λέω, ίδιος. Γιώργος πει, ψωτικό των δασών. Μπαίνει δεύτερη ψωλή στο παιχνίδι. Εδώ τσεκάρετε τον ανταγωνισμό. Ψωτικό των δασών, δεν γίνεται να το πιστέψω, μόνο αν δω Facebook. Που και πάλι θα το μελετήσω εξοπλιστικά. Αν όντως τα εννοείς αυτά, εντάξει, είσαι κοπέλα για πατριά. Να ανοίξεις σπίτι, μην χαραμιστείς με όποιον και όποιον. Πουστιά, αυτό ήταν μπηχτή για με πανούς. Ε, τώρα καταλάβει κάτι. Ότι ο Γιώργος πει εκθιάζει τόσο πολύ το ξωτικό των δασών, που είναι τόσο κομπλεξάριστη με το θέμα κιλά, και δει το τραβηγμένο παράδειγμα του κοντοπίδι. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε προσβάλλουν όλο ένα και περισσότερο. Αλλά χαίρονται. Στάθης Μίτς. Υπάρχουν αυτοκράτορες ακόμα, τη λέει. Έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί το ξωτικό των δασών παίζει να κοιτάει αμοχός του. Αλλά της είπαν είμαι αμοχός του και πλατερίου. Και λέει αυτή αμοχός του λογικά, γιατί από εκεί κατεβαίνουν τα μάξια. Και τη σκάει από πίσω ο Στάθης Μίτς και τη σκάει και της το δίνει. Πάρ' το ξωτικό των δασών. Υπάρχουν αυτοκράτορες ακόμα, έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις, της λέει. Και πιστοχωρεί χωρίς να πει τίποτα. Έτσι μυστηριωδώς. Και το ξωτικό των δασών. Ωραίος. Από πλατερίου. Το παιδί είναι μούρια. Ξωτικό των δασών συνεχίζει. Με πανούσεις. Χαχα, θεάρα του λέει είσαι. Μπαχαράντερ από κάτω. Κοίτα να δεις που άλλος θα γαμίσει από τα σχόλια. Έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν το με πανούσεις. Το παιχνίδι του το μελετημένο. Λένε όπου το μπούστι δεν είχα πιάσει τι κάνει. Ο πανούς γελάει σατανικά από το βάθος. Ακούγεται η κραυγή του. Ξωτικό των δασών. Μπαχαράντερ, έπρεπε δηλαδή να απαντάω σνόπ και να το παίζω ντίβα, ε. Πώς σας έχουν μάθει έτσι, ρε γαμώτο, λέει. Κοινωνικό μήνυμα! Και πετάει την κοινωνικούρα της στο ξωτικό των δασών και συνεχίζω με πανούσεις. Αχ, βρε ξωτικό! Σε συγχύσανε! Της λέει. Να ξέρεις, τα ίδια ματάκια βλέπουν όλοι και παθαίνουν. Απλά ο καθένας το εκφράζει με τον τρόπο του. Της επεξηγεί, την καθησυχάζει,
τη δημιουργεί αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Και εσύ βρε Μπαχάν Άντερ, πατρονάρει τον Μπαχάν Άντερ, μειώνοντας το κύρος του. Κάνε στην κοπέλα ένα κομπλιμέντο χρονιάρες μέρες. Με πανούσεις πανούσεις για τον τρόπαιο. Ξαντικό του δασόν, με πανούσεις πανούσι, καθόλου δεν με σύγχυσε. Μπαχάν Άντερ. Όχι, θα το πω. Αν δεν ήμουν πρώην κομμουνιστής βουδιστής μοναχός, θα έπρεπε και εγώ για το ξαντικό. Καλή επιτυχία, συντροφέ. Το σπάει με αστιάκι ο Μπαχάν Άντερ για να μην δηλώσει ανοιχτά την ήττα του. Με πανούσεις πανούσι, Μπαχάν Άντερ. Καλά είσαι σύντροφος και δεν μιλάς τόση ώρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Ξωτικό, βλέπεις ότι στα πόδια σου φάζονται παλικάρια. Οι πιο γενναίοι, οι πιο θαραλέοι, οι ελίτ των αντρών μάχονται μέχρι θανάτου για τα πιο όμορφα μάτια του YouTube. Υπότιτλοι στο Μπαχάν Άντερ υποχώρησε για λόγους συντροφικότητας. Προτείνω να του στείλουμε κάποια φώτα σου με μαγιό σαν ένδειξη απομονωμοσύνης και αναγνώριση του φωτισμού του. Ο με πανούσεις πανούσεις καταρχήν το κάνει χρόνια αυτό το πράγμα. Τα μηνύματα τα έχει έτοιμα και πατάει απλά send, send. Υπάρχει κουμπί send. Υπάρχει κουμπί send. Κουμπάκι send. Κουμπισέν, λέω. Την ξέρεις την γλώσσα. Κουμπισέν. Κουμπισέν. Γιώργος Πι, Μπαχάν Άντερ, μαγκά. Η λεσβία είναι η fake. Real, ο Γιώργος Πι, Sky Real. Sky Real και τον θαυμάζει με τα 13χρονα. Πιστεύεις ότι υπάρχει Ελληνίδα μουνάρα που να μην είναι snob και να δίνει τέτοιες απαντήσεις. Εμένως που σαφώς ο Γιώργος Πι παίζει την παλίτσα του πολύ σωστά με αρνητική διαφήμιση. Την είπε μουνάρα. Ελληνίδα μουνάρα, το κορίτσι είναι μουνάρα, λέει. Σιγά μην ασχοληθεί με εμάς τους κοινούς και την κοιτάει και λίγο. Με εμάς γυμνούς και κάθεται σε μια γωνίτσα Γιώργος Πι και λίγο αλυτόπαιδο και λίγο στεναχωρημένος και το ξωτικό του δασόν το κοιτάει και λέει το στεναχώρησα το αγόρι. Και είναι ο Γιώργος Πι, τι με κάνεις, λέει. Τι να κάνω, λέει, με στεναχώρησε. Αχ, θα πάτσω εγώ εδώ. Όχι, μην έρχεσαι, δεν θέλω. Ξωτικό του δασόν, απαντάει στο Γιώργο Πι. Χαχαχα, ούτε ένα, ούτε το ένα, ούτε τ' άλλο. Καλά straight και καλά real είμαι, του λέει. Τι θα κάνει με πανούσι πανούσι εδώ. Έχει βλέπει το παιχνίδι να χάνεται γιατί μπήκε πολύ. Γιατί μπήκε το outsider Γιώργος Πι με έξυπνο τρόπο. Πώς θα αντιδράσω με πανούσι πανούσι. Θα το μάθουμε όλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιάννη, τι κρατάς εκεί? Α, είναι καινούριος καφές. Ποιος καινούριος καφές? Για να δει. Δεν το πιστεύω, Γιάννη. Αυτός ο καφές είναι ο καλύτερος. Μην βγαίνετε μπροστά στην κάμερα, μην βγαίνετε μπροστά στην κάμερα. Τζίμις Πάπας, ο κοντόπας είναι πίεση και θέλει κλωνοποίηση. 66 like. Ζεράλ, τι βιζάρες είναι αυτές ρε αυτοκάτορα, τι κολοτρυπίδας. Όχι. Τι βιζάρες είναι αυτές ρε αυτοκάτορα της κολοτρυπίδας, είσαι κάμπλας. Γεωία 1590. Σαν να έχει ομορφήνει ο Γιάννης, ρε. Ο Γιάννης ήταν άσχημο και ομορφήνει, δηλαδή. Για πείτε λίγο, ρε παιδιά, να μάθει ο κοντόπας λίγο. Γιατί όλο για μένα, δηλαδή. Λάζαρος Ευθυμιάδης. Απλά στην αρχή ήταν το κόνσεπτ να βγαίνει όσο πιο χάλια γίνεται. Τώρα θέλει να σταυρώσει καμιά γκόμενα, μάλλον και προσέχει παραπάνω. Ή έβγαλε γκόμενα που τον φτιάχνει πριν βγάλει βίντεο. Ο Λάζαρος Ευθυμιάδης πάντα δίνει, πάντα κάνει μια πιο λογική προσέγγιση. Λέει, παιδιά, ή αυτό ήταν λογική. Ή αυτό ήταν λογική. Damian MC2 28 που ρίξαν dislike, είτε είναι μπάτσι είτε είναι απόστολοι της UNICEF που στέλνουν κάθε μήνα τον οβολό του στην Αφρική για να φάνε τα μικρά παιδάκια. Η υποκρισία στο μεγαλείο της. Είναι όντως υποκρισία, ρε Damian MC, να στέλνουν κάθε μήνα κάτι. Εγώ υποκριτής δεν γίνομαι. Δεν ξέρω να στέλνω τίποτα. Πάρα καμιθείτε. Πολλά είμαι! Υποκριτής δεν είμαι. Δεν ξέρω να στέλνω τίποτα. Είτε ρε τέλος θα λεπαγγείς. Πιτσιλιστής! Εγώ περνάω βραχιολάκια στις μασέλες στο μπούτσο μου χρόνια τώρα. Εμένα που γοτάρι. Ποίηση. Πού να καταλάβετε ρε τα λόγια του σοφών, ρε. Emma Blue Moon. Ρε χοντρέ, το έχεις γαμίσει το υπηρετικό. Πάμε και δεν βρίσκουμε να φάμε. Το έχεις φάει όλα. Emma Blue Moon. Όταν είχες κάσει, όταν έσκασες μύτη εδώ στο στούντιο, αγάπη μου. Μόνος σου. Στη μέση του πουθενά, να δεις το κοντοπίδι. Βρήκες να φας κάτι, αγάπη μου. Ή τα είχα φάει όλα. Χριστόφορος Γεωργίου. Ο χώρος και το γαμίσι είναι του κοντοπίδι φύση. 44 λέει. Ωραίο. Χριστοφορακό. Ωραίο. Βίντεο. Πόνζι, εντωμεταξύ καρδιόλες φουμπού. Και είμαι εδώ με τη φούστα γέννη. Θα οργιάσουμε τώρα. Και ξέρεις τι θα μου έκανα εδώ με φούστες, ε. Ήμουν στον μπούμ στο βουλνάζι. Ήταν πέντε μπουκάλια άνοιξα στο κεφάλι μου. Πέντε μπουκάλια για μισή, ποιον το κάνανε. Να σπάσει το ξύλο κάποιον και να χαλάσει 500 ευρώ. Κοντόπα λέει, όπα δεν πάτω. Δεϊντάρα, τον κόλο τον έχεις για να χέζεις και όχι για να βάζεις διάφορα πράγματα, σύνελθε. Εσύ μόλις χαμένη. Γαμώ το μου. Κάπα κάπα. Ακόμα και με την πράσινη φούστα είσαι κάπλα. Ότι ρε πούστητες. Βγαίνω με 800 κιλά παραπάνω. Με πράσινες φούστες. Απεριποίητος. Και πάλι καβλώνω κομμενάκια και εσείς γαμιέστε κυριολεκτικά. Και τρώτε πόρτες. Και εμένα μου αρέσουν οι πόρτες. Και τρώω δύο στη διαδικασία μου. Αλλά όμως.
Μία φορά στα χείλη, για πάντα στην καπύλη. Αναξίμανδρος. Χοντρέ, τράβα πάνω εδώ στην αστυνομία να ξεμπερδεύεις. Θα θέλεις Αναξίμανδρε. Δεν με πιάστε ποτέ κουβάλες. Θεός χωρέστον. Μαλάκα, το βίντεο είναι ένα μικρό έπος και τα μπογδανάκια πλημμύρισαν από άπατα μικρά κεφαλικά. Δεν κατάλαβα τίποτα και κράζουν. Τραγελαφικό. Άτσι πι 300. Τι πες ρε αυτοκάτορα, πήρες καινούργιο καράφλα. Απ' το Amazon τον πήρες στη φτύλα. Ή να τους παίρνεις από Ελλάδα. Πλάκα κάνεις. Lambo God 2100 χιλιάδες. Κοντοζέπελιν, μαζί σου ταξιδεύουν βρεγαμμένες στη χώρα του ποτέ. Τι παραμυθένιος. Τι αναφορές σε ιστορικές τραγωδίες. Εγώ 3 like. Γιατί μου τον εγκαμάτε εσύ τον Lambo God 2100 χιλιάδες. Dr. Love. Αριστεροψόλης ο Γιάννης. Τον βγάζει και από την τσέπη. Δεν μιλάμε για πολιτικά εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για πολιτικά. Εσύ καμπίνες σε βλέπω. Είπα να μιλήσω μαλακά για πολιτικά. Αναμπέλε, εκεί εστίασες εσύ, να το προσέξεις αυτό. Η Αναμπέλε ότι δεν είναι για τον Πούτσο του Γιάννη. Ναι, Αναμπέλε. Η Αναμπέλε δεν κοιτάει πουτσούς. Τζορτζ Σεγκρέντος, Αναμπέλε, πες τα ρε Ανα, κάνε με να τα πούμε λόλ. Αγανάκτησε ο Τζορτζ Σεγκρέντος. Θέλω ένα κορίτσι που να μην κοιτάει πουτσο. Ζάντερ Βαν Βαν Μπάρελ, Αναμπέλε. Μα βγάζει μάτι, εμείς το προσέξαμε, εσύ όχι. Να το κοιτάξεις. Η Αναμπέλε πολύ γρήγορα κοίταξε τον Πούτσο και λέει: ορίστε, τον είδα. Και τη λέει ο Ζαν Βαμπάρελ: το πρόβλημα εννοούσα. Και μια στιγμή αισθάνθηκε ότι εκτέθηκε η Αναμπέλε. Έκανε λίγο πιο πίσω, κίνησε τα μαγουλά τη. Και πλησίασε ο DJ Ματί. Κάνε μου ad, είμαι blog, τη Ρινίνη. Για μια στιγμή το σκέφτηκε η Αναμπέλε. Λέει: απολότελα καλύτερα και ο καθυστερημένο, λέει. Από κάτω όμω μπαίνει ένα ξένο επισκέπτη. Μέσα στη νύχτα. Μάντι 661. Πιάνει το μάτι σου, φαντάσου η κολάρα σου. Ήτανε σε δίλημα η Αναμπέλε. Καθυστερημένος versus καυλωμένος. Αναμπέλε. Ζάντερ Βαρμπάρελ, εγώ κοιτάω τα πνευματικά χαρίσματα. Είμαι ρομαντική ψυχή. Τζορτζ Σεγκρέντος. Αναμπέλε, γιατί όχι. Εγώ είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Μ' αρέσει να γνωρίζω κόσμο. Ο Τζορτζ Σεγκρέντος πάει και γνωρίζει κόσμο κοιτώντας τα γενετικά του όργανα. Ψαγμένο, Γιάννη. Καλό, ωραίο Γιάννη, στα φυλακή. Τέτοια ώρα για να μας πεις πάρει. Σότος Λέβε, όποιος χέζει. Συγγνώμη. Όποιος βάζει δάχτυλο στον κόλλο του όταν τον παίζει είναι γκέι. MCD Αυτοκάτρας. Τι λες ρε μαλακά, είσαι γκέι. Φάει μια πούτσα να γίνεις άντρας, έχουμε γεμίσει λουλούδες. Τα έχει γαμίσει στο κεφάλι του ο MCD Αυτοκράτορας. Φάει μια πούτσα να γίνεις άντρας. Σότος Λέβε, MCD Αυτοκράτορα, επειδή δεν βάζω δάχτυλο στον κόλλο μου είμαι γκέι. Κάτσε και τη χάθηκα. MCD Αυτοκράτορας, πλάκα κάνω ρε μάνε, εννοείται όποιος βάζει στον κόλλο του δάχτυλο είναι γκέι. Jokes on you, να το πούμε μερακλής. Μπαίνει καταλυτικά συζήτηση ρε μάκης για να μην τσακωνόμαστε. Να το πούμε ένας ωραίος μερακλής, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Κοίτα εδώ ρε Γιάννη, κοίτα εδώ, Γιάννη. Γιάννη, Γιάννη, κοίτα εδώ. Σου λέω, στέλνια κιλέ πρέπει να είμαστε τώρα. Πρέπει να το βάζω στο χέρι μου. Και δεν ξέρω τι να κάνει τώρα, δεν ξέρω πώς να το βάλει. Κάτσε με μαλάκα, δεν ξέρω, περίμενε. Και το δαγκώνει. Και τώρα το πετάω. Και το έχω βάλει. Τι άλλο να κάνω. Εντάξει, μωρέ, μαλακά στο. Αφήσω.